Γεια σας! Καλώς ορίσατε ξανά στο κανάλι μου. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε Saidi με Assaya. Assaya είναι το μπαστούνι. Λοιπόν, πολλοί με ρωτήσατε αν μπορούμε να χορέψουμε Saidi και χωρίς μπαστούνι. Εννοείται, μπορούμε να χορέψουμε και χωρίς μπαστούνι. Στην Αίγυπτο είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Μπορούμε να χορέψουμε και με μπαστούνι και χωρίς μπαστούνι το Saidi. Αρκεί να είναι Saidi βήματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε σε αυτό το βίντεο μερικά Saidi βήματα, τι βήματα χρησιμοποιούμε στο Saidi και να τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Παιδιά, θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη χορογραφία. Τι θα γίνει? Όλο διαλύματα θέλουμε. Ξέρω ότι σας έριψα. Έχουμε καιρό να ειδωθούμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο να ξεκινήσουμε χορογραφία. Πριν ξεκινήσω το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, εγγραφή στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, like και ένα σχόλιο προς τα κάτω, θα χαρώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Λοιπόν, πάμε να την ξεκινήσουμε, τη χορογραφία. Let's go, Saidi! Θα σας δείξω τη χορογραφία με αριστερό χέρι, όμως εσείς άνετα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όλη τη χορογραφία με δεξί χέρι. Πάμε λίγο να δούμε πώς κρατάμε το μπαστούνι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Προσοχή, το μπαστούνι δεν το κρατάμε εδώ απάνω, γιατί με το γύρισμα μπορεί να χτυπήσουμε και δεν το θέλουμε αυτό. Και δεν το κρατάμε τελείως κάτω στην άκρη, γιατί όσο το γυρνάμε με την ταχύτητα θα μας φύγει και θα χτυπήσουμε κάποιον και αυτό δεν το θέλουμε. Λοιπόν, βάλτε λίγο το άλλο σας χέρι εδώ κάτω και θέλουμε αυτή την απόσταση. Αυτή την απόσταση. Αν βάλετε το δεύτερο σας χέρι εδώ και το αφήσετε, έχουμε αυτή την απόσταση που θέλουμε και μπορούμε άνετα να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, τώρα, πώς κρατάμε με τα χέρια μας το μπαστούνι? Το κρατάμε εδώ, ανάμεσα, το βάζω, κλείνω τα δάχτυλά μου, αφήνω μπαστούνι, ανοίγω δάχτυλα, ανεβάζω μπαστούνι, κλείνω δάχτυλα, αφήνω δάχτυλα, κλείνω δάχτυλα, αφήνω, κλείνω, αφήνω, κλείνω και δουλεύω με τον καρπό μου. Θα ξεκινήσω με αριστερό πόδι, twist 8 φορές, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πολύ ωραία. Και τώρα, τι θα κάνουμε σε αυτή την κίνηση με το μπαστούνι? Θα το γυρνάμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από το σπίτι όσοι θέλουν με δεξί χέρι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Twist και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα φύγω από το πλάνο, γιατί έτσι θα μπούμε στο πλάνο, έτσι μπαίνουμε στη σκηνή. Δηλαδή, έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Συνεχίζω από εδώ, έχω χτύπο με αριστερό, χτύπο μαζί, χτύπο μαζί, κατεβάζω μπαστούνι, κάνω ένα κύκλο και από εδώ το ανεβάζω και το πιάνω. 1, συνεχίζω, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Ωραία, συνεχίζω δεύτερη φορά το ίδιο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8. Για λίγο να το δούμε με μουσική. Και έχω 1, 2, 3, 4. 4 φορές. Μπορούμε να το κάνουμε. Μετά από εδώ τα 4 τινάγματα προς τα πάνω. Έχω χτύπημα προς τα πάνω με αριστερό. 4 φορές. 1, 2, 3, 4. Από εδώ ανεβάζω παστούνι προς τα πάνω. Ανεβάζω πόδι δεξί και στρίβω προς τα αριστερά 4 χτυπήματα προς τα πάνω, δηλαδή 1, 2, 3 και 4 πάλι μπροστά. Από εδώ και πέρα προσπαθώ να ισορροπήσω το μπαστούνι μου και έχω 4 χτυπήματα προς τα κάτω, 1, 2, 3, 4 και πιάνω το μπαστούνι και έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και χαγκάλα από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 είναι step μαζί. Step μαζί και χτύπω 1, 2, 3, 4. Συνεχίζω. Step, hop, αριστερό μοφό μπροστά και έχω χτύπω πόδι. 1, 2, 3, 4, hop, τινάζω μπαστούνι, hop, μοφό πάνω και κάτω. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και εύχομαι να σας δω στα επόμενα μου βίντεο. Καλή εξάσκηση, καλή πρακτική. Φιλιά πολλά.